Εντάξει. Ο Αμίντας είναι μια από τις καλές ομάδες της κατηγορίας. Προερχόταν από δύο άσχημα αποτελέσματα. Νομίζω ότι εμείς μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά μέσα στο παιχνίδι. Δεν άφησαμε περιθώρια να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Βρήκαμε ρυθμό στην επίθεση, όπως γίνεται στο 90% των παιχνιδιών μέσα στον Πλάτωνα. Και νομίζω μετά από ένα σημείο θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, να ανοίξουμε το ρυθμό και να τρέξουμε. Και αυτό μας βγήκε. Σαν παιχνίδι κλεισίματος, γιατί ήταν το τελευταίο για το 2018, πώς το αποτιμάς? Αποτιμάω ότι εμείς ήμασταν μετά από μια πολύ κακή την προηγούμενη εβδομάδα που μας τύχησε ψυχολογικά. Καταφέραμε και βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα αρχής γενομένης από το παιχνίδι εδώ δίπλα. Πήγαμε, κερδίσαμε και αφήσαμε πίσω μας εκείνο το παιχνίδι. Σίγουρα κλείνουμε καλά τη χρονιά και προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα παιχνίδια. Μπορώ να μην το αναφέρω. Έχεις πετύχει, έχεις κάνει σχεδόν triple double, έχεις βγάλει 12 assist, 29 πόντους και 8 rebound. Πού οφείλεται αυτό, αυτή η ενέργεια? Οπότε ότι έχουμε δώσει ένα πολύ δύσκολο, έχουμε κάνει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με παιχνίδια μεσοβδόμαδα. Τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς και εσύ κάνεις αυτό. Πού οφείλεται? Εντάξει, όπως σου, εντάξει, σίγουρα ήμουνα σε ρυθμό σήμερα, θέλαμε όλα τα παιδιά να κλείσουμε καλά τη χρονιά. Εδώ πέρα έχουμε έξτρα κίνητρο, ο κόσμος μας πρόχνει σε μια έξτρα ταχύτητα, οπότε είναι πολύ πιθανό κάποιος από εμάς, επειδή έχουμε πολύ επιθετικό ταλέντο, όλα τα παιδιά, δηλαδή είμαστε 14-15 παίχτες που οποιοςδήποτε μπορεί να κάνει την εμφάνιση που έκανα εγώ. Σήμερα έτυχε να την κάνω εγώ, την επόμενη εβδομάδα θα είναι κάποιος άλλος, έτσι θα κλείσει η χρονιά. Τι να περιμένει ο κόσμος του Ιωνικού εν ώψη του 2019 ή τι διαφορετικό μάλλον να περιμένει? Ο κόσμος του Ιωνικού δεν θα περιμένει κάτι διαφορετικό από αυτό που είπαμε από τη στιγμή που ήρθαμε εδώ πέρα. Θα δει την ομάδα στην Α1, γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ πέρα. Εμείς θα τον βλέπουμε να γεμίζει τον Πλάτωνα, συνέχεια και πιο πολλοί κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και του χρόνου να δει την ομάδα εκεί που την ονειρεύεται. Και τέλος, επειδή είναι Χριστούγεννα, κάποιες ευχές που θα θέλεις να δώσεις και στον κόσμο της ομάδας αλλά και γενικότερα? Εντάξει, νομίζω υγεία σε όλο τον κόσμο. Είναι η καλύτερη ευχή που μπορείς να δώσεις στον οποιοδήποτε. Υγεία και να αφήσουμε τα προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν τον καθένα όσο μπορεί πίσω του. Να είσαι καλά, Φώτη. Να είσαι καλά.